Τώρα, και συγκρίνησε εξέλιξη ο θεσμοθετημένος από το 1991 Παγκύπριος Έρανος του Ερυθρού Σταυρού θα διαρκέσει να πούμε μέχρι τις 26 Μαΐου με στόχο την ενίσχυση των ανθρωπιστικών προγραμμάτων του Ερυθρού Σταυρού. Εμείς φιλοξενούμε τώρα την Πρόεδρο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Φωτεινή Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία. Να μας ενημερώσετε καταρχάς πώς μπορούμε αυτές τις μέρες να συνεισφέρουμε για τις ανάγκες του Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε διάφορους τρόπους που μπορείτε, ναι. Μπορεί κάποιος να συνεισφέρει, βεβαίως μπορεί να τύχει να περάσει και κάποιος από το σπίτι σας στις κοινότητες που πηγαίνουμε. Εκθές ήμασταν στο Ακάκι με το Τμήμα Νέων και έκαναμε Έρανο εκεί στο Ακάκι που επήγε και πολύ καλά. Να. Πάντα πήγαινε αυτό πολύ καλά, κυρία Παπαδοπούλου. Δυστυχώς όμως τότε την περίοδο της πανδημίας ανεστάλλει αυτός ο τρόπος, αν θέλετε. Ήταν επόμενο ότι δεν θα μπορούσα τότε να κάνουμε Έρανο. Επίσης, μέσω του τηλεφώνου με τα SMS, μπορεί κάποιος να προσφέρει, κατευθείαν στο λογαριασμό του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Και άμα τύχει, πολλοί εθελοντές, ειδικά εδώ στον κλάδο Λευκωσίας, πηγαίνουν επίσης και στα Υπουργεία, σε διάφορες υπηρεσίες και πηγαίνουν και τους επιτρέπουν και κάνουν Έρανο. Τώρα, και όλα αυτά βεβαίως με τη στήριξη, τη συμβολή πάντα της ΟΠΑΠ, κυρία Παπαδοπούλου. Βεβαίως, αλλά και επίσης οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, επίσης η Τράπεζα Κύπρου, που φέτος μας έφτιαξε και κάποια κιόσκια και υπάρχουν και αυτά τα κιόσκια σε κάποιες πλατείες. Το Σάββατο θα είναι στα Σικράτους και θα κάνουν εκεί Έρανο. Επομένως, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί κάποιος, άμα θέλει, να βοηθήσει. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο κόσμος βοηθά, ανέκαθε βοηθούσε. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Κύπρου για αυτή τη βοήθεια, γιατί και συνεισφέρει τον κόσμο και να κάνουμε τα προγράμματά μας. Ναι, και εθελοντικά δηλαδή. Οι άνθρωποι γίνονται εθελοντές, κύριε Παπαδοπούλου. Ο Ερυθρός Σταυρός βασίζεται πάνω στον εθελοντισμό. Ναι. Είναι μια από τις αρχές μας και εκεί, χωρίς τους εθελοντές, δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Ναι. Έλα τώρα να δούμε, γιατί είναι σημαντικό, τα χρήματα, τα έσοδα δηλαδή από τον Έρανο αυτό και άλλους, πώς αξιοποιούνται, ποια είναι τα προγράμματα, αν θέλετε. Έχουμε διάφορα προγράμματα. Το κύριο πρόγραμμα μας είναι και το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Στέλλα Σουλιώτη τα Πολυμίδια στη Λεμεσό, που είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή αν έχουν περάσει κάποια σοβαρή πάθηση, όπου μπορούν να πάνε και να είναι ημερήσια φροντίδας για να κάνουν φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και διάφορες άλλες θεραπείες εκεί. Επίσης, είναι βεβαίως τα πακέτα αγάπης που δίνουμε κάθε χρόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. Φέτος, το 23 μάλλον, είχαμε δώσει 4.755 πακέτα ή κουπόνια, διότι δίνουμε και κουπόνια σε ορισμένες περιπτώσεις. Το Πάσχα είχαμε αύξηση των αναγκών, κυρία Παπαδοπούλου, για το Πάσχα. Έχουμε λίγη αύξηση, ναι. Έχουμε λίγη αύξηση, δυστυχώς. Και είναι και στο Πουρνάρα συνεισφέρεται, κυρία Παπαδοπούλου, και αλλού όπου υπάρχουν ανάγκες, και στην Κοφίνου, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε την κινητή μονάδα που γυρίζει τα κέντρα. Και το Πουρνάρα και τις Λίμνες και τη Μενόγια. Πηγαίνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα, περνούν από κάποιο κέντρο για να δουν τι γίνεται. Κάποιοι βοηθούμε σε κάποια θέματα, επίσης βοηθούμε για την επανένωση οικογενειών, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός. Άρα ή μέσω μηνύματος SMS, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό, ή αν εντοπίσουμε εθελοντές, συνεισφέρουμε για όλα αυτά τώρα τα προγράμματα που μας είπατε, κυρία Παπαδοπούλου. Κλείνοντας, μια προσωπική ερώτηση, κυρία Παπαδοπούλου, γιατί χρόνια είστε στα του εθελοντισμού. Υπάρχει κάποια στιγμή που κανείς θα πει, που συνεισφέρει εθελοντικά, ότι τώρα είναι καιρός να αποσυρθώ, ή είναι κάτι το οποίο έρχεται και φεύγει μαζί με τον άνθρωπο αυτό? Όχι, έρχεται η ώρα που λες ναι, και σίγουρα έχω ακόμα 2 χρόνια.
Ναι. Και τελειώνω. Μάλιστα. Εγώ και σημασία είναι να υπάρχει διάδοχη κατάσταση, παντού δηλαδή που υπάρχει εθελοντισμός, που με την ίδια ζέση να συνεχίσει. Όλο αυτό το έργο που είναι πολύ σημαντικό, ο Ερυθρός Σταυρός και άλλοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, έτσι αρρωγός, αν θέλετε, και εκεί που δεν μπορεί ή θα έπρεπε να ανταποκρίνεται το κράτος και δεν. Αν μη τι άλλο, έχουμε και αυτούς τους συνδέσμους. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι δια νόμου υπουργικό σώμα που βοηθά το κράτος, δηλαδή είναι δίπλα στο κράτος. Έτσι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν.